Πάμε όμως στο θέμα, ένα από τα θέματα της εκπομπής. Αυτό που σας έλεγα, γιατί με πονάει, οι λευκές μπλούζες φεύγουν στο εξωτερικό. Δείτε ένα ρεπορτάζ που ετοίμασε η κυρία Ζαρακέλη, η κυρία Ξικάκη και οι υπόλοιποι συνεργάτες της εκπομπής. Έχει ενδιαφέρον, γιατί το προσδόκιμο ζωής μειώνεται στη χώρα. Οι εξετάσεις, ακούς ξαφνικά ένα πρωί ότι μπορεί να κάνει τεστ παπ μια γυναίκα, αν έχει ξεκινήσει σεξουαλική ζωή. Μετά της λένε δεν μπορεί να κάνεις τεστ παπ άμα είσαι γριά, δηλαδή, αν είσαι πολύ νέα. Μετά λέει σε έναν άντρα, εσύ άμα είσαι ας πούμε καθαρό αιμό, καβαλάρης, εντάξει να πάει να κάνεις μια εξετασούλα που γεπού. Αν μόνο όμως δεν είσαι καβαλάρης, δεν χρειάζεται να κάνεις εξέταση προληπτική για τον προστάτη. Τέτοια ακούς, αυτά όλα είναι, δεν μπορώ να τα πω τώρα, όπως τα λέγαμε στην Κουμουντούρου. Λοιπόν, ακούς τέτοια, πάμε να δείτε το ρεπορτάζ και γυρίζω στον κύριο Θανάση Γιαννόπουλο. Οικονομικός μαρασμός. Μνημόνια. Μαζική έξοδος από τη χώρα. Εν καιρό κρίσης, τσουνάμι Ελλήνων ιατρών κινείται με ολοένα αυξανόμενη ταχύτητα προς την Ευρώπη και τις άλλες ηπείρους, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών είναι κάτι παραπάνω από ενδεικτικά. Περισσότεροι από 7.340 γιατροί έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια, εκ των οποίων οι 5.406 μετανάστευσαν αναζητώντας εργασία από το 2011 και μετά. Μέχρι και το 2009 η φυγή των γιατρών αφορούσε κυρίως τους απόφοιτους των ιατρικών σχολών που ολοκλήρωναν το αγροτικό τους, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι γιατροί που έφευγαν ανέρχονταν στους 500 το χρόνο. Από το 2010 όμως η κατάσταση άλλαξε ριζικά. Ο αριθμός των γιατρών και κυρίως των ειδικευόμενων εκτινάχθηκε και συνέχισε να κινείται μόνο ανωδικά. Συγκεκριμένα, το 2010 έφυγαν 218 ανειδίκευτοι γιατροί και 517 ειδικευμένοι. Το 2011 έφυγαν 483 ανειδίκευτοι και 797 ειδικευμένοι. Το 2012 642 ανειδίκευτοι και 1166 ειδικευμένοι. Το 2013 μετανάστευσαν για ιατρική ειδικότητα 402 απόφοιτοι ιατρικής και 1086 ειδικευμένοι γιατροί για εργασία, ενώ το 2014 μέχρι και τον Ιούνιο είχαν εγκαταλείψει στην Ελλάδα 236 γιατροί για να κάνουν ειδικότητα σε άλλες χώρες και 594 ειδικευμένοι γιατροί για να βρουν μια θέση σε κάποιο νοσοκομείο. Βρετανία, Γερμανία και Σουηδία αποτελούν τους τρεις πιο περιζήτητους προορισμούς των Ελλήνων γιατρών την τελευταία διετία. Μόνο στο κρατήδιο της Ρινανίας Βεστφαλίας εργάζονται σε νοσοκομεία και κλινικές περίπου 1.200 Έλληνες γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι αποσπούν καθημερινά πολύ θετικά σχόλια. Μάλιστα, η Υπουργός Υγείας του κρατηδίου, Μπάρμπαρα Στέφενς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τις ειδικές τους γνώσεις και τις πολύτιμες εμπειρίες τους, οι καλά εκπαιδευμένοι Έλληνες γιατροί συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του ήδη υψηλού επίπεδου του γερμανικού συστήματος υγείας. Τον κόδωνα του κινδύνου για την τεράστια εκροή επιστημόνων στο εξωτερικό έκρουσε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα τέτοια που θα τους κρατήσουν στη χώρα τους, η οποία έχει πληρώσει για να τους εκπαιδεύσει. Είναι ακατανόητο να βγαίνουν οι ξένοι. Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις των Γερμανών ότι οι Έλληνες γιατροί που μετανάστευσαν στη χώρα τους αναβάθμισαν το γερμανικό σύστημα υγείας. Και εμείς να τους διώχνουμε, γιατί δεν θέλουμε να τους εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η ανεργία των γιατρών έχει ανέβει σε επίπεδα ρεκόρ, με το 37,51% να είναι άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι. Ένα σχόλιο για την όλη κατάσταση, κύριε Γιάννο. Είναι γεγονός ότι τα παιδιά μας φεύγουν. Εγώ έχω δύο γιατρούς. Το δεύτερο σκέλος της ειδικότητας θα το κάνουν έξω στη Γερμανία. Και αυτό γιατί η αναμονή είναι πολύ μεγάλη. Βέβαια η αναμονή ως αναμονή, θα σας τα πει και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και εύχομαι να είσαι ξανά πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο και οι δύο τελευταίοι υπουργοί σε νέα τρομάχη. Ευχαριστώ. Θα πω ότι βοήθησε... Έχουμε μπλέξει με αυτή η ιατρομαχία. Πρόκειται για μεγάλη τρελά. Δηλαδή εγώ με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, καλά εγώ είμαι και γιατροπαίδη.
Θεός χωρίς τον Παντρέλη μου, τον χειρουργό. Λοιπόν, είναι τρέλα. Υπάρχουν υπουργοί που πάνε στο υγείας και μάχονται τους γιατρούς. Αυτό είναι. Και μην αρχίσετε να μου λέτε για φακελάκια και τέτοια. Μόνο τους. Μάχονται τους γιατρούς, γιατί απλούστατα δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική επιστήμη. Γι' αυτό είναι. Και όχι μόνο γι' αυτό είναι ιατρομαχία. Τέλος πάντων, να ολοκληρώσω το θέμα αυτό, ναι, της φυγής των παιδιών μας, των νέων ιατρών στο εξωτερικό. Πάνε πρώτον, είναι αυτοί οι οποίοι ζητάνε μια ταχύτερη εκπαίδευση από πλευράς έναρξης ειδικότητος. Οι λιγότεροι είναι που πάνε για σταδιοδρομία επαγγελματική. Αυτοί όμως που πάνε τώρα οι νέοι μας γιατροί έξω για να κάνουν ειδικότητα, μοιραίως θα μείνουν οι περισσότεροι στο εξωτερικό. Και ευτυχώς η Ελλάδα είχε ένα μεγάλο ιατρικό δυναμικό. Κάποτε λιδωρούσαν εμάς, τους γιατρούς μας λιδωρούσαν, ότι είμαστε ελαστικοί, μιλάω από πλευράς πανεπιστημίων δηλαδή, που είχαμε τους φοιτητάς μας, ότι είμαστε ελαστικοί και περνάνε οι φοιτητές ή οι αλλοδαποί που πάνε σε ξένα πανεπιστήμια και έρχονται. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ ισχυρό ιατρικό δυναμικό, το οποίο λαμπρύνει τη χώρα μας στο εξωτερικό. Βλέπετε ότι σταδιοδρομούν έξω πολύ καλά, ενώ εδώ γίνεται μια κριτική για τους Έλληνες γιατρούς από ασχέτους υπουργούς. Το λέω αυτό και λυπάμαι, διότι σας είπα ότι οι δύο τελευταίοι υπουργοί έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, όχι στον ιατρικό κόσμο, ας μην το θεωρήσω συντεχνιακή τέλος πάντων την δικιά μου θέση, αλλά στον ελληνικό λαό, με όλες αυτές τις τελευταίες μάλιστα θέσεις που είχαν. Ευτυχώς κάπως τις διόρθωσε στο τέλος ο Βορύδης, μετά βέβαια από την κατακραυγή των συλλόγων, το θέμα του ΤΕΣ Παπα-Νικολάου, το θέμα του PSA. Το PSA νομίζω δεν διορθώθηκε και παραμένει η προηγούμενη εξετάσεων. Το ΤΕΣ μπορούμε να συζητήσουμε πολλά για τα θέματα αυτά. Δυστυχώς όμως η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας στο θέμα αυτό. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να πληροφορηθούν τι γίνεται, και γι' αυτό το έχουμε το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας να δώσει κατευθυντήριες γραμμές. Δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τις επιστημονικές ενώσεις να δούνε το τι συμβαίνει στο εξωτερικό. Απλώς και μόνο είδανε με νούμερα τι γλιτώνουμε από το ένα, τι γλιτώνουμε από το άλλο. Λέω λοιπόν στον κύριο Υπουργό να καταλάβει ότι γίνονται σπατάλες στον χώρο της υγείας, στο διοικητικό μοντέλο που έχει των νοσοκομείων, που δεν προσφέρει απολύτως τίποτα, και ας αφήσει το ΤΕΣ Παπα-Νικολάου όπως ήταν, με τις ενδείξεις τις οποίες έχουν οι εταιρείες μας, οι επιστημονικές εταιρείες και άλλα πολλά. Οικονομίες κλίμακος μπορούμε να κάνουμε στον χώρο της υγείας. Έχουν γίνει βήματα θετικά. Εγώ δεν είμαι αυτός που θα αρνηθώ ότι δεν έχουν γίνει θετικά βήματα και στη νοικοκυρέματος φαρμάκου. Αλλά ταυτόχρονα έχει μειωθεί το προσδόκιμο ζωής. Υπάρχουν και πάρα πολλές εξετάσεις. Δεν είναι οι εξετάσεις αυτές. Κυρίως είναι οι απεικονιστικές εξετάσεις. Είναι οι μοριακές εξετάσεις που πρέπει να τις δούνε. Αλλά δεν τις γνωρίζουν. Και αφού δεν τις γνωρίζουν, δεν ενδιαφέρονται να μάθουν και να πληροφορηθούν. Αλλά βέβαια όταν έχουν το πρόβλημα στα δικά τους άτομα, στις οικογένειές τους, στους φίλους τους, τότε κοιτάνε να έρχονται σε επαφή με τους καθηγητάς του Πανεπιστημίου, με εμάς, για να τύχουν τις καλύτερες. Αλλά άμα σου λάχει το πρόβλημα, όταν σου τυχαίνει το πρόβλημα, είναι το ξεπερνάς τις μνημονιακές αγκυλώσεις και τρέχεις. Αυτό είναι το τραγικό θέμα. Διότι άκουσα τον κύριο Βορύδη και λέει θα απαιτήσουμε, θα κάνουμε και θα δείξουμε. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα. Έπρεπε να είχαν γίνει νωρίτερα, να κάνουμε οικονομία σε πάρα πολλά θέματα, ναι. Να μην είμαστε σπάταλοι, ναι. Στον χώρο της υγείας τουλάχιστον έπρεπε ο Έλληνας πολίτης να απολαμβάνει υπηρεσίες υγείας όπως απολαμβάνει ο Γάλλος, ο Γερμανός, ο Ιταλός. Και μια και... Αυτά δεν τα διαπραγματεύτηκαν καθόλου. Αφέθηκαν. Και μοιραίως φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω στον κύριο Πατούλη. Κύριε Πατούλη, το ερώτημα το δικό μου είναι 6.500 γιατροί όλων των ειδικοτήτων. Μπορείτε να μας δώσετε την ανθρωπογεωγραφία. Πού πήγανε, τους απορρόφησε όλους η Γερμανία? Κοιτάξτε, καταρχήν η Γερμανία, επειδή αύξησε τον χρόνο ελεκτικού μηχανισμού, χρειάστηκε διπλασιασμό των γιατρών. Έτσι λοιπόν κυρίως
οι παθολόγοι, οι παιδίατροι, οι χειρουργοί, αλλά και άλλες εξειδικεύσεις χειρουργικών ειδικοτήτων έλειπαν από το, από το γερμανικό σύστημα. Και φυσικά, γιατί οι Γερμανοί δεν πηγαίνουν για γιατροί, είναι μια δύσκολη επιστήμη, θέλει συνεχώς να εκπαιδεύεται κανείς, και αυτό φυσικά ίσως δεν ήταν και επικερδές όσο άλλες επιστήμες. Πόσοι πήγαν στη Γερμανία? Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι 6.500 Έλληνες γιατροί έχουν στελεχώσει το σύστημα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στη Γερμανία. Αν είναι δυνατόν. Ήδη εκτός από τη Γερμανία υπάρχουν... Μας πήραν όλα τα νιάτα της λευκής μπλούζας, που λέω εγώ, των γιατρών. Τα πήραν οι Γερμανοί, στελέχωσαν το δικό τους μηχανισμό. Μεγαλύτερα λεφτά, μεγαλύτερες προοπτικές, μεγαλύτερη οργάνωση. Και μας μάλιστα... άφησαν εδώ να μειώνουμε... Και να μειώνουμε συνεχώς τα έξοδα, έτσι, και να μας επιβάλλουν με το πιστόλι στον κρόταφο να μειώνουμε τις εκστάσεις. Βέβαια. Και όλα αυτά που μας είπε και ο καθηγητής, ο κ. Γιαννόπουλος. Ναι, θα σας έλεγα, κύριε Τράγκα, ότι αυτή τη στιγμή όλα τα συστήματα πράγματι στον χώρο της υγείας στην Ευρώπη έχουν το εξής πράγμα. Καλή ποιότητα με χαμηλότερο κόστος. Εδώ κοιτάξαμε τα τελευταία χρόνια μόνο το χαμηλότερο κόστος, χωρίς να κοιτάμε την ποιότητα, δηλαδή γενικό λογιστήριο του κράτους. Και αυτό που είπε ο κύριος Γιαννόπουλος, ότι υπήρξαν υπουργοί οι οποίοι μάλλον από καραμπόλες μπαίνανε μέσα στο σύστημα υγείας. Δηλαδή, αλλού θέλανε να πάνε υπουργοί, δεν τους έβγαινε, πηγαίνανε προς τα εκεί. Και γι' αυτό ακριβώς τους 8 ή ένα χρόνο που καθόντουσαν, δεν μπορέσανε να κάνουν την ποιότητα, διότι δεν μπορούσαν να μετουσιώσει τόσες γνώσεις σε μια τόση μεγάλη κρίση. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο έπρεπε και έβαλε τις κόκκινες γραμμές της οικονομίας. Δεν μπορέσαν όμως εκείνοι να αντιτάξουν ότι όταν την πρόληψη, όπως αναδείξατε εσείς, δεν την κοιτάξεις, δηλαδή να διατηρείς την υγεία του πολίτη, τότε ο πολίτης έρχεται ασθενής πίσω στο υγειονομικό σύστημα και μάλιστα εκτός ότι αυξάνεις τη θνησιμότητα, αυξάνεις και το κόστος της υγείας. Αυτό που είπατε παραδείγματος χάρη για το PAP test, το οποίο έβγαλε ο πρόεδρος του ΕΟΠΗ, ο κύριος Κοντός, και παρέσυρε όλο το σύστημα. Θα σας πω, ήταν μια αδόκιμη διαδικασία που δεν ισχύει πουθενά, την οποία όμως θεώρησε ότι 200-300.000 ευρώ, εάν μείωνε το ποσοστό που θα πηγαίναν να κάνουν με το ασφαλιστικό τομέα του PAP test, τότε θα μπορούσε να πει ότι έκανε εξοικονόμηση. Λάθος. Όχι μόνο δεν θα έκανε εξοικονόμηση, θα αύξηνε τη θνησιμότητα των γυναικών και θα αύξηνε και το κόστος. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Τράγκα? Σημαίνει ότι εκτός από την κρίση, εκτός από τον εξορθολογισμό, έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν ασχολούνται με το σύστημα που ισχύει σε άλλα συστήματα της Ευρώπης, πιστεύουν, θεωρούν, νομίζουν και μεταφέρουν το ζήτημα της υγείας σε επόμενες χρονικές στιγμές. Αποτέλεσμα. Σήμερα, ναι, βεβαίως να βγούμε και να πούμε ότι είμαστε η μήτρα παραγωγής όλων των ευρωπαϊκών συστημάτων και να δούμε ως χώρα τι σημαίνει αυτό σε μια διμερή σχέση την οποία μπορούμε να αναπτύξουμε με τις χώρες. Όμως από εκεί και πέρα θα μπορούσαμε σαφέστατα να έχουμε μια διαφορετικότητα και στους νέους συναδέλφους μας. Δηλαδή μέσα από μια υγειονομικό χάρτη τον οποίο θα ξέρουμε πόσους γιατρούς θέλουμε ανά περιφέρεια και τι ειδικότητα. Και όχι σήμερα, κύριε Τράγκα, να έχουμε 50 αγροτικά ιατρεία στην ισιωτική Ελλάδα τα οποία να είναι κενά, διότι δεν κατάλαβαν ότι με 850 ευρώ το μήνα που δίνουν σε αυτούς τους γιατρούς και θέλουν 1.000 ευρώ και παραπάνω για να ζήσουν, δεν θα πήγαινε κανείς. Έτσι λοιπόν. Πέστε μου κάτι, όχι, επειδή, κοιτάξτε, μου λένε και από το κοντρόλ ότι παίρνουν διάφορα μηνύματα, ναι, από φίλους τηλεθεατές. Πέστε μου κάτι, οι Γερμανοί συνέχεια λένε ότι εμείς είμαστε πρόχειροι, αγράμματοι, ανοργάνωτοι, κλέφτες, φοροφυγάδες, απατεώνες, όλα αυτά. Με ποιες προϋποθέσεις πήγανε? 6.500 άνθρωποι φυτευτήκανε στο περίφημο δημόσιο σύστημα ή ιδιωτικό σύστημα της Γερμανίας, το ιατρικό σύστημα δηλαδή, περίθαλψη της Γερμανίας. 6.500 δηλαδή πτυχία δικά μας, εδώ νέοι άνθρωποι, τους χάσαμε. Τους πήραν οι Γερμανάδες, αυτοί δεν ήταν ούτε φοροφυγάδες, ούτε απατεώνες, ούτε κλέφτες, ούτε πρόχειροι, ούτε τεμπέληδες που έγραφε το E-Bild, ότι πίνουμε ούζα μόνο με μεζεντάκια. Ό,τι βρήκαν οι Γερμανοί από εδώ, από οικόπεδο μέχρι γιατρό, κρακ, τα ρουφήξαν όλα και τα ρουφάνε. Κανονικά. Θα σας έλεγα ότι η ζήτηση σήμερα Ελλήνων γιατρών στη Γερμανία είναι στο σημαντικότατο επίπεδο. Ναι.
αν θέλετε, μπορώ να σας πω. Παίρνουν και άλλες και μηχανικούς δικούς μας και γιατρούς. Όχι, γιατρούς τους παίρνουν όλους. Τους γιατρούς σας λέω ότι η ζήτηση. Γιατί έχει γεράσει και το σύστημα της Γερμανίας. Πολλοί γιατροί πηγαίνουν προς συνταξιοδότη στη Γερμανία. Υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτονται με την συνταξιοδότηση των Γερμανών. Και επειδή δεν έχουν παράγει μεγάλο αριθμό γιατρών, βρίσκονται σε μια συνεχή αναζήτηση. Πρώτη την τάξη για αυτούς είναι οι Έλληνες και κατόπιν απευθύνονται στη Ρουμανία. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, και δεν πάνε όμως στη Γερμανία μόνο και πρέπει να το πούμε, οι Έλληνες γιατροί στελεχώνουν και άλλα υγειονομικά συστήματα της Ευρώπης, όπως και της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Δανίας. Και στην Αγγλία έχουν πάει πάρα πολύ. Και στη Σκανδιναβία γενικότερα. Και θα σας πω τελευταία, η Σαουδική Αραβία και όλα αυτά τα Εμιράτα, πολλοί γιατροί έχουν πάει δηλαδή τη τάξη όχι πάνω από 100, αλλά ήδη υπάρχει μια μεγάλη τάση προς αυτή την κατεύθυνση, δίνουν και αρκετά χρήματα. Και θα σας πω, κύριε Τράγκα, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα γερασμένο εθνικό σύστημα υγείας, όπου δεν προσλαμβάνουν γιατρούς πλέον μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν μεγαλώσει οι Έλληνες γιατροί μέσα στα νοσοκομεία. Αφού σου πήραν τα νιάτα οι Γερμανοί. Και όχι, δεν αφού τα πήραν τα νιάτα οι Γερμανοί και οι Άγγλοι. Και δεν δίνουν και προσλήψεις. Και οι Αυστραλοί και οι Αμερικανοί εδώ τι μείνανε. Αυτό, και θα σας έλεγα, κύριε Τράγκα, ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνονται και προσλήψεις. Βάλτε μια τελεία μόνο. Και μετά από 2 ή 3 χρόνια που θα συνταξιοδοτηθούν αρκετοί διευθυντές από τις στελεχωμένες μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δεν θα υπάρχει η εκπαίδευση των νέων συναδέλφων εξειδικευμένων εκεί και θα έχουμε συμβάσει. Βάλτε μια τελεία να δούμε πώς πάνε Έλληνες ασθενείς να φτιάξουν τα δόντια τους στη Βουλγαρία, κυρίες και κύριοι. Κάθε τόσο βλέπετε στα δελτία ειδήσεων ότι φεύγουν από τη Βόρεια Ελλάδα άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν ή για την ακρίβεια βρίσκουν φθηνότερες τιμές στην περιοχή των Σκοπίων και μάλιστα οι Σκοπιανοί έχουν αρχίσει να διαφημίζουν τα οδοντιατρία. Μπαίνει ας πούμε μέσα η κάμερα, ξέρετε, του δικού μας δελτίου ειδήσεων και ο Σκοπιανός, ο οποίος μιλάει σπασμένα ελληνικά, καλά ελληνικά ο άνθρωπος, ο γιατρός, τους δείχνει ωραίες καρέκλες μέσα στο οδοντιατρίο, αναπαυτικές, τροχούς έτσι από πάνω, όλα. Όλα μοντέρνα, σύγχρονα, προηγμένα και δύο βοηθοί του οδοντριάτρου, δύο σκοπιανές ωραίες δίπλα, λουλουδάκια στη γωνία, δύο γλαστρούλες, τέτοια πράγματα. Και βγαίνει και ο Έλληνας και λέει, έφτιαξα σφράγισμα και λέει την τιμή που είναι μικρότερη από την τιμή του γιατρού που μένει ακόμα στην Ελλάδα. Πρέπει όμως να σας πω, γιατί εδώ πέρα είναι καραΐμπικα, απικία, πεσαβάρ. Μεταξύ Πακιστάν, Αφγανιστάν, Πεσαβάρ, Κοιλάδα. Πρέπει να σας πω ότι φεύγουν και οι οδοντίατροι. Και στο τέλος θα ψάχνετε να βρείτε για το δόντι σας εδώ κάπου και δεν θα υπάρχει κανένας. Θα πάω στον κύριο Ιφαντή, ο οποίος είναι πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής. Κύριε Ιφαντή, πόσοι φύγαν από τη δική σας κατηγορία των οδοντιάτρων στο εξωτερικό? Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Δράγκη, και στους ακροατές σας. Λίγο πιο δυνατά μιλάτε. Οι συνάδελφοι που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια για το εξωτερικό είναι ένας αριθμός από τους οδοντιάτρους. Δεν μπορούμε να τον καθορίσουμε μόνο στα πλαίσια της φυγής στο εξωτερικό, αλλά και της ανεργίας. Διότι εδώ υπάρχει το φαινόμενο του υπερπληθωρισμού του επαγγέλματος. Οι δύο οδοντιατρικές σχολές Αθήνας Θεσσαλονίκης, γύρω στα 250 άτομα αποφυτούν κάθε χρόνο από τις δύο σχολές. Αν προσθέσουμε σε αυτές και τους συναδέλφους που έρχονται από το εξωτερικό, ο αριθμός είναι γύρω στα 500 με 600 άτομα ετησίως. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια είναι γύρω στα 3.000, την τελευταία πενταετία γύρω στα 3.000 άτομα. Πόσοι φύγαν στο εξωτερικό? Παρόλο που ακριβώς αυτό θέλω να πω, ο σύλλογος μας είχε 5.900 μέλη το 2010, σήμερα έχει 5.400 μέλη, έχει μειωθεί κατά 500. Δηλαδή και έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πλέον δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα. Δεν μπορούν να ανοίξουν το ιατρείο, δεν μπορούν να σταθούν στην κοινωνία σήμερα με τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Τσάι, υπερφερολόγηση, μεγάλο κόστος του να ανοίξει ένα ιατρείο και αναγκάζονται ή να είναι άνεργοι
ή αυτή τη στιγμή να δουλεύουν σαν βοηθοί οδοντιάτρου. Έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια γύρω στα 600 άτομα, έχουμε χορηγήσει 600 πιστοποιητικά την τελευταία τετραετία. Επίσημα και 600 οδοντίατροι πήγαν κυρίως που Αγγλία. Έχουν φύγει για Αγγλία, για Γερμανία, περίπου γύρω στα 100 άτομα, 80 με 100 άτομα στα Αραβικά Εμιράτα. Και να φανταστείτε ότι είναι το πλέον παραγωγικό δυναμικό της χώρας, είναι από ηλικίες από 36 μέχρι 55 ετών. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν να δώσουν πάρα πολλά στην ελληνική κοινωνία και σήμερα δυστυχώς όλο αυτό το δυναμικό έχει φύγει από την Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα πλήττονται και από τις εκδρομές που γίνονται στα Σκόπια. Πλήττονται και είναι λογικό, διότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι 9,5 εκατομμύρια Έλληνες δεν έχουν οδοντιατρική περίθαλψη. Είναι λογικό λοιπόν να καταφεύγουν σε λύσεις οι οποίες είναι όσο πιο οικονομικές. Βέβαια τα αποτελέσματα, αν κάνετε μια έρευνα στις περιοχές αυτές, θα δείτε ότι είναι τραγικά. Διότι τον οδοντίατρο δεν τον θες μόνο να πας στα Σκόπια να κάνεις ένα τουρισμό, ένα ταξιδάκι, να κάνεις μια οδοντιατρική εργασία. Τον οδοντίατρο τον θες δίπλα σου, τον θες όταν θα πονέσεις, όταν θα έχεις τα προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να σου λύσει ο υποτιθέμενος. Έγινε ένα, θέλω να πω, ατυχές ρεπορτάζ από ένα μεγάλο κανάλι και κατέληξε να είναι μία γκρίζα διαφήμιση, έτσι το έχουμε χαρακτηρίσει εμείς, γι' αυτό και προσφύγαμε στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Προσφύγατε στο ΕΣΟΥΡΟΥ για το βίντεο που παίχτηκε διότι θεωρούμε στο μεγάλο κανάλι ότι ήταν διαφημιστικό των οδοντιάτρων των Σκοπίων. Ακριβώς, έχω και το βίντεο, μπορώ να σας το καταθέσω. Όχι, και το, έχουμε και εμείς, το έχουμε και εμείς. Έτσι, διότι αυτό είναι καθαρά γκρίζα διαφήμιση και σε μια περίοδο που είναι δύσκολη για τη χώρα μας και θα πρέπει να έχουμε κάποια ευαισθησία σε τέτοια θέματα. Κυρίες και κύριοι, θα φύγω λίγο από αυτό το ιατρικό θέμα. Άλλωστε ο κύριος Πατούλης είναι και πολιτικός. Και ο κύριος Ιφαντής, ο οποίος είναι συνδικαλιστής χρόνια, θα μου σχολιάσουν και άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κάθισα πάνω σε αυτό για να σας δείξω πώς φεύγει, αν θέλετε, αυτά που λέγαμε παλιά, το νιάτο. Τα νιάτα. Πα! 6.500 πτυχία. 1.000 πτυχία. Θα πάω στον κύριο Φίλια, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να του πάρω ένα σχόλιο. Επ' αυτού. Γιατί θέλω κυρίως να μιλήσουμε το πολιτικό θέμα και ιδίως μετά. Να πούμε όμως πρώτα για αυτό το θέμα. Λοιπόν, επ' αυτού. Καταρχήν υπάρχει μια σοβαρότατη παράληψη. Ότι μεγάλος αριθμός γιατρών Ελλήνων πηγαίνει στην Τουρκία. Κύριε Πατούλη, γιατί δεν το λέμε αυτό. Μεγάλος αριθμός. Υπάρχει και ζήτηση, αλλά δεν έχει πάει ακόμα αριθμός. Ναι, πάντως ζητάνε οι Τούρκοι γιατρούς, ζητάνε μηχανικούς, και μάλιστα επιδοτούν καλά πτυχία. Επιδοτούν τη γλώσσα. Είναι σοβαρότατο. Ναι, τα παίρνει η Τουρκία αυτά όλα. Όχι μόνο αυτό. Έχουν κάνει μεγάλη επένδυση στον ιατρικό τουρισμό. Βεβαίως, βεβαίως. Και δίνουν και ειδικότητα και πολύ περνούν εύκολα. Περνούν από ειδικές επιτροπές και για χίλιες θέσεις μιλούν οι Τούρκοι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Αλλά ακούστε να δείτε. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, αμέσως μετά τη δικτατορία, έγινε μια φοβερή αντιπαράθεση για το θέμα της μετανάστευσης γενικότερα. Όπου υποστηρίχθηκε από ορισμένους ανοήτους τύπους Σαμαρά και τέτοιους, διαφόρους τύπους, αν θέλετε να πούμε ευρωλιγούριδες όπως τους αποκαλεί ο Ζουάρης, ότι η μετανάστευση είναι μεγάλη ευλογία. Κάναμε λοιπόν έναν υπολογισμό μαζί με τον αείμνηστο καθηγητή Καράγιωργα και βγήκε το εξής φοβερό, ότι ο κάθε ένας που φεύγει από εδώ με στοιχειώδη παιδεία δηλαδή δημοτικού ή και χαμηλότερη αν θέλετε, έχει κοστίσει στη χώρα 145.000 δραχμές. Τότε 145.000 δραχμές. Για να τον εκπαιδεύσει έστω και στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Σκεφτείτε επομένως, γιατί αυτή την οικονομική διάσταση δηλαδή βλέπουμε. Σκεφτείτε τι χαρίστηκε στη Γερμανία και στο Βέλγιο και παντού, στη Σουηδία, με αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα. Όλο αυτό το κεφάλαιο, αν θέλει. Τώρα δεν καταμίζω έναν λόγο, διότι είναι άνθρωποι ανωτάτου μορφωτικού επίπεδου. Δεν είναι μόνο γιατροί, αλλά είναι κυρίως γιατροί, αν θέλετε. Είναι δε το περίφημο brain drain. Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο.
Και η Αμερική ένα διάστημα, αν θέλετε, αφήρεσε επιστημονικές δυνάμεις από την Ευρώπη, αλλά όχι σε αυτή την κλίμακα. Εδώ οδηγούμεθα σε αυτή την. Πάντως η μετανάστευση προστίθεται στο γενικό βομβαρδισμό της χώρας. Βεβαίως. Είναι... Και όχι, και μην ξεχνάτε τι σημαίνει. Τι σημαίνει, οικονομική. Κοιτάτε την κάμερα σου, οικονομικό, ναι. Οικονομικό δώρο προς τη Γερμανία. Οικονομικό χάρισμα. Αυτό μόνο.